Να ρωτήσουμε απλά τον κύριο Παπαδάκη. Προφανώς, κύριε Παπαδάκη, θα μας πείτε το σχολείο σας για αυτά που συζητάμε. Απλά, εγώ ήθελα να προσθέσω επίσης κάτι, και αν θέλετε το σχολιάζετε, ότι την ίδια ώρα χθες που είχαμε τη Σύνοδο Κορυφής, γινόταν γνωστό ότι στο ΝΑΤΟ υπήρξε συμφωνία για να εφαρμοστεί ένας μηχανισμός Ελλάδας-Τουρκίας για την αποτροπή θερμών επεισοδίων. Αν θέλετε, βάλτε και αυτό στην εξίσωση, έχει ενδιαφέρον. Ναι, μια πλευρά, καταρχήν για τη χθεσινή ανακοίνωση, αυτό που φαίνεται είναι ακριβώς αυτό που είναι και οφθαλμοφανές, ότι ακόμα και από πού ξεκινάει το αρχικό κείμενο, δηλαδή, είναι η κατεύθυνση συνολικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γραμμή διατήρησης και ενίσχυσης των σχέσεων με την Τουρκία. Και το λέμε αυτό γιατί μπορεί να λείψαν από τα αρχικά σχέδια ορισμένα ευχολόγια και έξτρα νουθεσίες στην Τουρκία. Το γεγονός ότι προστέθηκαν αυτές δεν αλλάζει την ουσία, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη της, η Γερμανία, η Γαλλία έχουν σταθερό προσανατολισμό την Τουρκία ως στρατηγικό εταίρο και την διασφάλιση της Ευρωατλαντικής συνοχής στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, με την Τουρκία να παίζει στρατηγικό ρόλο έτσι ώστε να αποσπαστεί από τη Ρωσία. Αυτή είναι η ουσία και ξέρετε, σε αυτήν τη γραμμή κινούνται και γι' αυτό έχει ήδη χρεοκοπήσει η λογική ανάθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό και ζούμε αυτό το τραγέλαφο της διάψευσης προσδοκιών μετά από κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Γι' αυτό και ζούμε αυτή τον τραγέλαφο πότε να αναθέτουμε στη Γερμανία, πότε στη Γαλλία, πότε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ήρθε και ο Πομπέο εδώ. Και όλοι αυτοί φουσκώνουν τα πανιά της επιθετικότητας της αστικής τάξης της Τουρκίας. Όσον αφορά τις κυρώσεις, δεν έρουν τις οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές δεσμεύσεις και δεσμούς που έχουν αυτές οι χώρες με την Τουρκία. Από αυτή τη σκοπιά, κοιτάξτε να δείτε, και μόνο το πνεύμα ότι στο εξής να δούμε την Τουρκία, αυτό που πάνω απ' όλα υποβαθμίζει είναι το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Γιατί, για παράδειγμα, μέχρι τώρα έχεις το Γιαβούς, το Γεωτρύπανο στην Κυπριακή ΑΟΣ. Μέχρι τώρα έχεις τον Μπαρμπαρός, το ερευνητικό στην Κυπριακή ΑΟΣ. Μέχρι εσείς θα θέλατε να υπήρχαν χθες, να υπήρχαν συγκεκριμένες αναφορές σε κυρώσεις ή ακόμα κοιτάξτε και να επιβληθούν κυρώσεις? Εμείς αποκαλύπτουμε όλη αυτή την αποπροσανατολιστική συζήτηση περί κυρώσεων, γιατί δεν αλλάζει την ουσία. Ότι έχουν εφαρμοστεί κυρώσεις, ξέρετε, και στο Ιράν και στη Ρωσία παλιότερα και στη Λευκορωσία ακόμα πιο παλιότερα. Αυτό δεν αλλάζει όμως την ουσία ότι οι σχέσεις που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ με την Τουρκία είναι στρατηγικές και ακριβώς δεν έρονται με τέτοιου είδους τρόπους. Και το λέμε αυτό γιατί όλα δουλεύουν για να οδηγηθούμε σε συνεκμετάλλευση, και επειδή υπήρξε αναφορά μόνο στις θαλάσσιες ζώνες και στην υφαλοκρηπίδα στην ανακοίνωση, ξέρετε, αν πάμε στη Χάγη... Και στις παράνομες γεωτρήσεις, στην Κύπρο έχει αναφορά. Ναι, ναι, θα πάμε σε συνυποσχετικό και η Τουρκία θα βάλει όλη της την ατζέντα. Και το λέμε αυτό γιατί διαμορφώνεται μια κατάσταση και εδώ πρέπει κάθε πολιτική δύναμη έχει ευθύνη να τοποθετηθεί, ότι διανύθηκε ένας δρόμος μέχρι σήμερα και ο δρόμος στήριξης της λογικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, ότι στο πλαίσιο του θα λυθούν τα προβλήματα, μας έφερε μέχρι εδώ. Αυτή η γραμμή έχει χρεοκοπήσει. Οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ που αναφερθήκατε πριν είναι επί της ουσίας ένα πλαίσιο το νατοϊκό πολύ γνωστό στο λαό μας. Για παράδειγμα, τι ζούμε αυτή την περίοδο? Να εξοπλίζεται η Ελλάδα είτε από μια νατοϊκή χώρα, από μια άλλη νατοϊκή χώρα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, ή μια δεύτερη νατοϊκή χώρα, τη Γαλλία, προκειμένου να αντιμετωπίσει μια τρίτη υποτίθεται σύμμαχο χώρα νατοϊκή, την Τουρκία. Αυτό είναι το πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Τα λέμε αυτά γιατί τίποτα δεν διασφαλίζουν, ούτε τα κόκκινα τηλέφωνα, ούτε οι γνωστοί μηχανισμοί που διαμορφώνονται, και από αυτή την έννοια σήμερα είναι αναγκαίο, απέναντι σε αυτή τη στρατηγική που ξέρετε είναι ενιαία και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων, να χαραχτεί γραμμή απεμπλοκής από τα υπεριαλιστικά σχέδια
πάλι για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ με το λαό παράγοντα διαμόρφωσης και καθορισμού των εξελίξεων πριν να είναι αργά. Κύριε Παπαδάκη, εσείς στο ΚΚΕ νομίζω στηρίζετε δηλαδή τις κινητοποιήσεις των μαθητών, αυτό καταλάβει. Βεβαίως και στηρίζουμε και θα λέγαμε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε απελπισία, γιατί το να βαφτίζει μειοψηφίες τα εκατοντάδες σχολεία που βρίσκονται σε κατάληψη. Με γενικές συνελεύσεις, όχι με καθολική ψηφοφορία, κύριε Παπαδάκη. Με γενικές συνελεύσεις, αυτό πρέπει να αλλάξει. Τις δεκάδες χιλιάδες γενικές συνελεύσεις είναι μειοψηφία, των μαθητών που αποφάσισαν για αυτά. Και επίσης τις κινητοποιήσεις των χιλιάδων που ήταν χθες στο κέντρο, που επιχειρήθηκαν να κρυφτούν. Αφήστε με να μιλήσω. Λοιπόν, το να κρύβεις λοιπόν αυτά τα δεδομένα. Θα μ' αφήσει ο κύριος Κεφαλογιάννης. Λοιπόν, το να κρύβεται λοιπόν το ότι χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν χθες είναι στοιχείο απελπισίας. Και το λέμε αυτό γιατί αυτό που έχουν κερδίσει οι μαθητές, ανεξάρτητα πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας τους, είναι ότι δεν μπόρεσε η κυβέρνηση να χτυπήσει το ίδιο τους το πλαίσιο, το αγωνιστικό πλαίσιο που λέει ότι εδώ θέλουμε σχολεία ασφαλή, με καθηγητές, με καθαρίστριες, με αποστάσεις. Αυτό το αδιαφυσβήτητο. Κύριε Παπαδάκη, αίτημα... βάλτε μόνο μια τελεία. Συγγνώμη, γιατί έχουμε φτάνει αυτή τη στιγμή. Ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής, τη δεύτερη μέρα, θα κάνει και δήλωση την οποία θα παρακολουθήσουμε. Η ουσία λοιπόν είναι ότι οι μαθητές αυτό το κατέκτησαν και οι γονείς τους και ευρύτερα στην κοινωνία ο λαός μας κατανοεί το δίκαιο των αιτημάτων και από αυτή τη σκοπιά οι εκβιασμοί, η τρομοκρατία, η προσπάθεια των λεγόμενων αγανακτισμένων γονέων να διαμορφώσουν άλλο κλίμα θα είναι καταδικασμένοι να πέσει σε παταγώδη αποτυχία. Και από αυτή τη σκοπιά εμείς καλούμε τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, την εργατική λαϊκή οικογένεια που πληρώνει τόσα στην εκπαίδευση να δυναμώσουν αυτόν τον αγώνα, γιατί δεν είναι έθιμο οι καταλήψεις, είναι πρακτική δεκαετιών το να μην έχουν τα σχολεία μας καθηγητές, εκπαιδευτικούς, καθαρίστριες και υποδομές τέτοιες. Λοιπόν, ευχαριστούμε για να δώσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Καλή σας ημέρα και στους τρεις.